φαγητό. Χωρίς φασιστερίδη το φαγητό. Το φαγητό τώρα είναι χωρίς φασιστερίδη. Χωρίς. Πάμε. Πάμε να γίνουμε. Oh,
όλοι, επειδή σας αγαπώ πάρα πολύ. Θα ακούσετε, οι μισοί ξέρουνε ότι εμείς εδώ στο μαγαζί αυτό μαζευόμαστε αρκετά χρόνια. Πήρουμε τις ραχές μας, καλαφουρίζουμε, σαχραμαρίζουμε, λέμε τα γαλλικά μας. Απόψε ήρθατε μία ειδική περίπτωση. Και λυπάμαι πραγματικά που το λέω τώρα, γιατί στεναχωριέμαι. Έχουμε και γλυκό εδώ, ποιος το θέλει το γλυκό αυτό. Αυτό το γλυκό είναι χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλει γλυκό για τουρτά για τη γιορτή μου. Γλυκό χωρίς ζάχαρη. Επειδή είμαι γλυκός εγώ. Και τούρτα. Και τούρτα χωρίς ζάχαρη. Ναι, χωρίς. Λοιπόν, ακούστε κάτι για εσάς τα παιδάκια που έρχεστε για πρώτη φορά. Αυτό το μαγαζί είναι σαν το σπίτι μας. Περνάμε καλά. Ερχόμαστε εδώ, μαζευόμαστε και περνάμε καλά. Απόψε λοιπόν, συγχωρείτε πάρα πολύ, 2 λεπτά καλλιτέχνες, μεγάλοι καλλιτέχνες, ό,τι ακούτε από μένα όπως τα ακούτε, Μανώλη. Έχω συγκινηθεί αυτή τη στιγμή, γιατί είπα, ο Γιάννης ο Γιαννούλης, ο οποίος πήρε ένα πολύ καταπληκτικό κορίτσι από το Ρέθυμνο, που το λένε Ριανή από το Ατσικόπουλο, ένα λεπτό είναι ο Γιάννης από το Ατσικόπουλο, ο Γιάννης από τα Τσικόπουλο είναι το μπαλκόνι του Ρεθύμνου, είναι το μπαλκόνι του Ρεθύμνου, είναι το Τσικόπουλο. Ναι, λοιπόν, βρήκανα, ανεξάρτητα από αυτά, ο Γιάννης όταν πήρε τη γυναίκα του, έκανε μια ειδική συμφωνία με τον πεθερό του, να του δίνει 12 αρνιά το χρόνο. Λοιπόν, ένα από αυτά τα 12 ήταν αυτό. Έχω συγκινηθεί ιδιαίτερα όμως απόψε, γιατί λέω, ο Γιάννης θα βάλει το αρνί και εγώ θα βάλω τα υπόλοιπα. Για να κεράσουμε τους φίλους μας, να πιούμε μια ραχή, να βρεθούμε, να πιούμε στη δουλειά μας. Μετά από Γιώργο μου γλυκέ, αυτά τα παιδιά τα δύο ιδιαίτερα είναι τα παιδιά τα δικά μου, ρε εσύ. Έπρεπε να πάρω και τη Δέσποινα τηλέφωνο και δεν την πήρα τηλέφωνο για να έρθει να σας δει, να σας καμαρώσει. Μία γιατρίνα για αυτή, γιατρίνα. Ναι, λοιπόν είναι αιματολόγος αυτή. Ναι, έχει πρόβλημα, το κατάλαβα. Ακούστε. Έπρεπε όμως να έρθει να σας δει, μου είπα ότι δεν θέλει να σας δει. Λοιπόν. Το αρνί το έβαλε λοιπόν απόψε ο Γιάννης ο Γιαννούλης να το φάμε, να πιούμε στη δουλειά του πεθερού του που το έστειλε. Και του Γιάννη του Γιαννούλη που το έφερε και της Αδριανής που είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Εγώ λοιπόν ο Κακομύρης είπα στο Στέλιο που είναι εδώ, παιδιά, δεν κακουρίθηκα, ήρθε η ραγή, θα στεγνώσει. Λοιπόν, ο Στέλιος που είπα να μου κάνει το λογαριασμό σε μένα και μου λέει ο Γιάννης. Θέλω λοιπόν να πω ότι ευτυχώς, δυστυχώς, όπως θέλετε πάρετε το, εγώ ήθελα να ευχαριστήσω που ήρθατε και να πούμε ένα ευχαριστώ στο Γιάννη που έφερε το αρνί. Τώρα λοιπόν θα του πούμε δωρίο ευχαριστώ και τα πληρώνει όλα ο Γιάννης, λέει από ό,τι μου λέει ο Στέλιος. Ο Στέλιος, γι' αυτό το είπα, τα πληρώνω εγώ τα υπόλοιπα. Όχι, μου λέει, ο Γιάννης θα πληρώνει. Άρα λοιπόν, ο Γιάννης πληρώνει τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ. Μανώλη. Ναι, να το Μανώλη να σου πω κάτι. Μη με δείτε μετά εδώ βρεγμένο και μου πείτε ότι κατουρίθηκα. Είναι η Ιρακή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη. Γιάννη, σαν δεν στο πήρε ο Γαγάνης στον δρόμο και κάνει σουβλάκια, φαντάζεσαι. Αν πρέπει να είναι δικό μας. Αν πρέπει να είναι δικό μας. Αν πρέπει να είναι Θα κάνουμε μια παρέα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον έχεις περισσότερο. Τα επόμενα... Επάγαμε το αίμα. Ηλία. Οπότε δεν θα λάβετε κάτι να δει. Ηλία. Από ένα σίγουρα. Ηλία. Εάν ξεκαθαρίσω αυτή τη στιγμή,
επειδή έρθατε το πρωί, πράγματα, έχει γούστο να μου πούνε όταν σηκωθώ ότι κατουρήθηκα. Πειρακίστηκε. Λοιπόν, γρήγορα, το επόμενο, αφού το κλείσουμε, θα είναι δικό μου. Πάμε, Γιαννούλη, σε σένα, την Αδριανή, την οικογένειά σου. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε για όλα, Γιαννούλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα επόμενα να δούμε πότε θα τα τακτοποιήσουμε, τώρα μάλλον το Σεπτέμβρη βέβαια. Θα κανονίσουμε. Πάμε, ωραία Μανώλη, μπράβο.
να σέβομαι και να εκτιμάω ό,τι καλό έχει αυτή η ζωή. Αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι αυτούς τους αγαπημένους μου φίλους. Είναι μια από τις αυτές τις ελάχιστες καλές γλυκές στιγμές της ζωής. Για να σας ευχαριστούμε η επόμενη φορά, γιατί εγώ δεν το περίμενα, στο πρέπει να εκπαιδευτικά, η επόμενη στιγμή που θα είναι δίπλος, δεν μου κάνεις καμία παρένθεση, έτσι, γιατί συνήθως μου κάνεις αυτές τις παρένθεσεις. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, τα επόμενα 148.000 χρόνια θα είμαστε καλά. Μπορείτε. 20 μιλάω. Για πόψε μιλάς. Έχω το φασουλάκι, ο οποίος ευτυχώς έχει την τύχη να δίνει ζωή στους ανθρώπους και μου λέει πρέπει να φύγω, διότι αύριο το πρωί έχω χειρουργείο και πρέπει να φύγει, να σώσει κάποια ζωή. Καλό ταξίδι, Πέτρο. Εσύ που πας. Καλό ταξίδι, Πέτρο μου, και αέρας στα πανιά σου. Ένα κορίτσι όμορφο να έρθει στην αγκαλιά σου. Τη γυναίκα θα τη στείλει σε άλλη καμπίνα. Σε άλλη καμπίνα. I love you που λένε στο χωριό μου. I love you που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, γρήκα, Πέτρο. Καλό ταξίδι, Πέτρο μου. Σου λένε όλοι οι άλλοι. Όλοι σου λένε χρόνια πολλά. 17 Δευτέρα, 18 Τρίτη, 19 Τετάρτη.
Τώρα φέρνουμε σε κύριο πρόγραμμα. Ακούστε κάτι. Εγώ πρέπει να απαντώ σε ό,τι λέτε για μένα. Επειδή δεν άκουσα προηγουμένως, διότι είχα μία άλλη παρέμβαση, θέλω να ακούσω τι είπατε για να απαντήσω. Τι είπατε για να ακούσω. Τι είπες Μανώλη, κάτι. Δεν άκουσα. Τώρα μπήκαμε στο κύριο πρόγραμμα. Στο κύριο. Πάμε Μανωλιό μου. Πάμε Μανωλιό μου. Αντράκι μου. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Μανώλης δεν είναι αυτός που βλέπετε. Είναι κάτι παραπάνω και θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ψάξετε να δείτε ποιο παιδί είναι. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Παιδί, όπως και ο Ηλίας. Από εκεί και πέρα ψάξτε να τα βρείτε. Μην ξανείτε του Λίπτον που είπες. Δεν καταλαβα. Δεν καταλαβα, πες το, δεν άκουσα. Δεν πάσε να πες καλά, τη μάνα να ρωτήσω. Συγγνώμη, παιδιά, μισό λεπτό. Μανώλη, Μανώλη. Παιδιά, ένα λεπτό να εξηγηθούμε. Εγώ είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Όταν μιλάνε δύο δεν ακούω. Θέλω όταν μιλάει κάποιος να ακούω. Λοιπόν, τι είπατε. Πρέπει να απαντήσω. Η μάνα μου γιατί ήταν χουμάσι. Τι. Η μάνα μου μόνο γιατί ήταν χουμάσι. Η μάνα σου δεν έμαθε ποτέ τι κουμάσι είσαι. Γιατί η κακομοίρα δεν κατάφερε να καταλάβει ποιο παιδί είσαι. Η μάνα σου δεν κατάφερε ποτέ, λέω, τι κουμάσι είσαι, γιατί δεν κατάφερε ποτέ να καταλάβει τι παιδί είσαι. Έχασα τσέγιος και πάω στο σπίτι και λέω. Δεν καταλάβα. Έχασα τσέγιος παιδί μου. Τσέγιος, ναι. Έχασας. Και πού ήγερα. Αντί έγινε η αποβολή του σκυλού και άλλα ψάξε πού. Λοιπόν Μαριό, αυτά τα σπορ δεν ήταν για σένα. Το σπορ, το ειδικό για σένα ήταν η λύρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εκεί έμεινες, παρέμεινες στην λύρα για να σε βλέπουμε εμείς, να σε καμαρώνουμε εμείς, να σε θαυμάζουμε εμείς και να λέμε εμείς για σένα με τη λύρα σου και τον Ηλία που είχε την ατυχία πίσω να πεις ρε 50 χρόνια, πες 10 χρόνια ρε, γιατί θα με περάσουν για μεγάλο λόγο. Εσύ είμαι 55, αλλά θα φανταστείτε αυτοί που να ακούνε ότι είμαι μεγάλος. Εγώ δεν είμαι μεγάλος, απλώς είμαι πολλοχρονό. Ηλία, Μανώλη, Ηλία, πάμε! 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 Έχετε κοντά σας και ένα γύρι Παριγιώργη, ένα Γιαννούλη Γιάννη.
Ισραήλ δεν είναι δυνατό να σου το βιβλιώσω. Μα το κορμί δεν λιώνει.
Σαν αγώ την κρίνη, τις κορφές